Ανευθυνόταλα και καθυστερήσει σε πολλέ εκκρεμότητε που εξακολουθούν να υπάρχουν, καταλόγησε στο Υπουργείο Υποδομών ο Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρο Καχρημάνη. Με αφορμή το πάγωμα των αυξήσεων στα διόδια τη Εγνατία, ο κ. Καχρημάνη επανέλαβε το πάγιο αίτημα τη Περιφέρεια Υπήρου, για το οποίο μάλιστα έχει προσφύγει και στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, ώστε οι κάτοικοι των Ομών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτεία να απαλλαγούν οριστικά και στο σύνολό του από την υποχρέωση καταβολή διοδίων, αίτημα που υποστηρίζεται από Δήμου αλλά και ιδιώτε και επιχειρηματίε. Μάλιστα, ο κ. Καχρημάνη δήλωσε ότι αναμένονται τα αναλογικά διόδια και εκτίμησε ότι θα υπάρξει τελικό στο ναι στο αίτημα για την κατασκευή του κόμβου στον Δρίσκο, για το οποίο υποβλήθηκε εκ νέου αίτημα στην Εγνατία Οδό ΑΕ, με δεδομένο ότι η περιφέρεια ολοκληρώνει την σχετική μελέτη και πρόκειται να αναλάβει εξ ολοκλήρου και το κόστος κατασκευής. Από την άλλη, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, εκκρεμότητες εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο και τη σύνδεση της Ιόνιας από την Καμπή με την Πρέβεζα, έργο για το οποίο η περιφέρεια έχει εξασφαλισμένα 30 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και αναμένει από το καλοκαίρι την υπογραφή προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο προκειμένου να αναλάβει το έργο, ενώ τίποτα δεν φαίνεται να κινείται για την ολοκλήρωση του Ε65 και τον άξονα Ιωάννα Κακαβιά. Απαιτείται σοβαρότητα και τρέξιμο από το Υπουργείο, κατέληξε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Υπήρου. Γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από τα διόδια. Υπάρχει μια ανευθυνότητα αντιμετώπισης του προβλήματος σε ό,τι αφορά τα διόδια στην Εγνατία Οδό. Η Εγνατία Οδός έγινε ως δημόσιο έργο. Κατόπιν αυτού έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να παραχωρηθεί και το έχει εντάξει στο ταμείο στο ΤΑΙΠΕΔ. Εμείς ως Περιφέρεια Υπήρου προσφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας στο τέταρτο τμήμα και για ασφαλιστικά μέτρα και για απόφαση όσον αφορά τη δωρεά διέλευση όλων των κατοίκων του νομού Ιωαννίνων και όλων των κατοίκων του νομού Θεσπρωτείας. Και αυτό αποδεικνύουμε με τις προτάσεις που θα καταθέσουμε, ότι ουδείς από τους δύο αυτούς νομούς που περνάει η Εγνατία Οδός έχει υποχρέωση να πληρώνει διόδια στο διενεκές. Ποτέ δεν κατασκευάστηκε παράλληλο δίκτυο. Το ίδιο το δημόσιο έκλεισε τους σταθμούς αποχιονισμού και η παλιά Εθνική Οδός έχει τεράστια απόσταση, όπως πάει το Υπουργείο να πει ότι είναι το παράλληλο δίκτυο στην Εγνατία Οδό. Στην προσπάθειά μας αυτή δεν είμαστε μόνοι. Είναι και όλοι οι δήμοι από όπου περνάει η Εγνατία Οδός και πολλοί επιχειρηματίες και ιδιώτες που θίγονται γενικότερα από την καθημερινή χρήση της οδού για να πληρώνουν αυτά τα διόδια, τα οποία, όπως είπα, από την αρχή το κράτος έχει κάνει λάθη. Περιμένουμε τα αναλογικά διόδια και τότε πιστεύω θα πούνε ναι και στον κόμβο του Δρίσκου, που εμείς κάναμε σχετική αίτηση ξανά στην Εγνατία Οδό και τους λέμε ότι εμείς ολοκληρώνουμε τη μελέτη και θα αναλάβουμε εμείς το κόστος κατασκευής, που αν σας φαίνεται τεράστιο, για μην μιλάνε κανένας για κόστη, θα το αναλάβει η περιφέρεια, αφού εγκρίνουμε αρμόδια όλες τις μελέτες που χρειάζονται, και θα τελειώσουμε και την προσωρινή σύνδεση, όπως έχουμε πει, στον κόμβο που έχουν για το Ζαγόρι και για τον Τζουμέρκα, όπως τον ονομάζει η Εγνατία Οδός. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε εκκρεμότητες πολλές με το Υπουργείο Υποδομών, και μια τεράστια εκκρεμότητα είναι το κομμάτι του δρόμου από τον κόμβο Καμπής προς την Πρέβεζα. Εμείς έχουμε ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ για αυτό το δρόμο από το ΕΣΠΑ. Περιμένουμε αυτό που υπόθηκε, ότι από τις 27 Αυγούστου λένε ότι θα γίνει προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, ώστε να αναλάβουμε εμείς αυτόν τον δρόμο την υλοποίηση του προγράμματος μέχρι έστω τη γέφυρα Καλογύρω, αλλά δεν έχουμε δει φως μέχρι σήμερα πουθενά. Αυτά είχα να σας πω για ό,τι φαίνεται ορατό σήμερα. Δεν φαίνεται τίποτα μετά από 2 χρόνια συζητήσεις για την Ε65 που είχαμε κάνει με το αρμόδιο Υπουργείο στα Τρίκαλα και είχαμε πει όπου να συνδεθεί αρκεί να γίνει, και δεν φαίνεται τίποτα ακόμα από το Γιάννηνα μέχρι την Κακαβιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι σε εκκρεμότητα πολλά κομμάτια του δρόμου
που θέλει πιο σοβαρότητα και πιο τρέξιμο από το Υπουργείο Υποδομών.